Κύριε, καλησπέρα σα. Σα καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνια Μωραΐτη. Μείνετε κοντά μα, γιατί τα επόμενα 20 λεπτά μιλάμε για το γονέα 1 και το γονέα 2. Τη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αμέσω μετά τη Γαλλία. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι προεκτάσει του θέματο που θα εξετάσουμε, να δούμε βεβαίω ποιοι είναι οι καλεσμένοι μα και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε. Ποια η συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή τις εξελίξεις στη Γαλλία και τις προθέσεις Μακρόν με βάση τα ομόφυλα ζευγάρια που είναι γονείς παιδιών? Σε ποια έγγραφα θα προβλέπεται η χρήση του γονέας 1 και γονέας 2? Πόσο πιθανό είναι μια τέτοια προσέγγιση να αποτελέσει φόρμουλα για αλλαγή σε όλα τα κράτη-μέλη? Ποιες οι συνέπειες, τι διασφαλίζει μια τέτοια πρακτική και ποιους προβληματισμούς γεννά? Απόψε ευθέως ή αλλιώς direct, η πρόθεση της κυβέρνησης Μακρόν αντί για όνομα μητρός και όνομα πατρός, στα επίσημα σχολικά έγγραφα να μπαίνει γονέας 1 και γονέας 2 και ποιες οι συνέπειες. Στο στούντιο συζητούν ο Ντίνος Κουτρουμπής, υπεύθυνος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Ιωάννης Λίλης, θεολόγος, επίκουρος καθηγητής στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και ο Νίκος Παπανικολάου, ψυχολόγος. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Γνώριμη συνταγή. Αυτή η σύνθεση νομίζω ότι βοηθάει στο να αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος, ιδιαίτερα σε θέματα που έχουν κοινωνικές προεκτάσεις και που, αν μη τι άλλο, ανοίγουν ένα δρόμο. Τώρα, τι δρόμος είναι αυτός, μένει να το δούμε απόψε. Ευχαριστώ, κύριε Κουτρουμπή, που είστε εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Μωραΐτη. Γονέας 1, γονέας 2. Τελικά τη συζήτηση την άνοιξε η Γαλλία, την άνοιξαν τα καινούργια δεδομένα που έχουμε στον κοινωνικό χώρο, στον ανθρωπιστικό χώρο, ή η ίδια η πορεία των πραγμάτων μας έδειξε ότι πρέπει να πάμε εκεί? Ναι, αφορμή έδωσε η Γαλλία με την υπόθεση, με την ψήφιση μάλλον του νομοθετήματος από την Εθνική Συνέλευση, τη Γαλλική, για το γονέα 1 και το γονέα 2. Η αλήθεια είναι ότι η κοινωνική πραγματικότητα υπάρχει εδώ και χρόνια στην Ευρώπη, για να μην πω παγκόσμια. Αλλάζουν οι μορφές της οικογενειακής συμβίωσης, επομένως τα θέματα αναφύονται και πρέπει να λύνονται. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε μία απάντηση στο ερώτημα αν ήταν ανάγκη να ανοίξει αυτή τη στιγμή. Αν οι συνθήκες δηλαδή έχουν ευνοήσει σε τέτοιο βαθμό που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να ανοίξει ο διάλογος. Ναι. Η παρατήρησή σας είναι πολύ καλή. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η κατάλληλη στιγμή. Βέβαια, πρέπει να λάβετε υπόψη και να λάβουμε όλοι μας ότι ο Μακρόν και η κυβέρνησή του το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες, ειδικά με το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων. Σωστά. Επομένως, εγώ εκτιμώ ότι ήταν το θέμα το συγκεκριμένο, του έδωσε μια ευκαιρία να παρουσιαστεί προοδευτικότερος και ίσως να δημιουργήσει, να στρέψει τη συζήτηση αλλού. Δεν ξέρω τι όροι προόδου είναι αυτές, κύριε Λίλη, και πώς θα το σχολιάζατε εσείς αυτό? Σίγουρα για την Εκκλησία αυτό είναι ένα θέμα και αιχμής και προκλητικό, γιατί η Εκκλησία πάντοτε δεν βλέπει τόσο νομικά τα ζητήματα όσο υπαρξιακά. Αυτό είναι ένα νομικό ζήτημα που έρχεται να διευθετήσει πράγματα και ανάγκες πολλών ετών στην Ευρώπη. Θα το συζητήσουμε ακριβώς με τον κύριο Κουτρουμπή στη συνέχεια. Ήθελα περισσότερο σε αυτή τη φάση να καταγράψω το κομμάτι, το ανθρωπιστικό, το κοινωνικό από την άλλη μεριά. Οι δομές των οικογενειών έχουν αναδιαμορφωθεί. Το ότι ακολουθείται αυτή τη στιγμή μία λογική για να συμπεριλάβει αυτούς τους ανθρώπους μέσα στην κοινωνία, έστω και για νομικούς λόγους, πώς ακούγεται στην Εκκλησία? Είναι κάτι προκλητικό και σίγουρα βαρύ και ξένο για την δική της παράδοση. Σίγουρα τα νομικά υπάρχουν και πρέπει να διευθετούμε θέματα και νομικά. Αλλά νομίζω ότι τόσο περισσότερο προσεδιάζει στην Ευρώπη και όχι σε εμάς. Δηλαδή η Εκκλησία, αν θα έρθει αυτό κάποια στιγμή σε επίσημη συζήτηση σε εμάς, σίγουρα η Εκκλησία θα είναι πάρα πολύ σκεπτική για το ζήτημα αυτό, έως και αρνητική. Κύριε Παπανικολάου, τέτοιες λογικές είναι κοντύτερα στην υπόλοιπη Ευρώπη και λίγο μακρύτερα σε εμάς? Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κοντύτερα στην υπόλοιπη Ευρώπη και λίγο μακρύτερα σε εμάς. Το σίγουρο είναι ότι αυτή είναι μια λογική η οποία, κατά τη γνώμη μου, χτυπάει τα θεμέλια της οικογένειας, κυρία Μωραΐτη. Και όταν μιλούμε, ξέρετε, για οικογένεια, μιλούμε για δύο πόλους. Σαφώς
Από εκεί και πέρα υπάρχει ο αρσενικός πόλος και ο θηλυκός πόλος, που από εκεί και πέρα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι ο αρσενικός πόλος είναι και το αρσενικό της οικογένειας ή αντίστοιχα ο θηλυκός πόλος είναι και το θηλυκό της οικογένειας. Ωστόσο, υπάρχουν δύο πόλοι και αυτές είναι οι δύο διακριτοί ρόλοι. Γιατί έτσι ορίζεται η αναπαραγωγή. Γιατί έτσι ορίζεται η αναπαραγωγή και γιατί πολύ απλά κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχουν διαδοχικές ταυτίσεις, οι οποίες διαδοχικές ταυτίσεις υπάρχουν και μέσα από αυτές τις διαδοχικές ταυτίσεις σιγά σιγά δημιουργείται η προσωπικότητα του ατόμου. Το σίγουρο είναι ότι όταν αυτοί οι δύο πόλοι, που ήθιστο να τους λέγαμε μέχρι τώρα πατέρα ή μητέρα, πλέον υποβιβάζονται σε νούμερα, από εκεί και πέρα γονέας 1 ή γονέας 2, που νομίζω ότι υπάρχουν και πολλά θέματα, ανοίγονται πολλά θέματα στο κατά πόσο τελικά ο γονέας 1 σε κάποια άλλη σχέση μπορεί να γίνει γονέας 2 ή ο γονέας 2 μπορεί να γίνει σε κάποια άλλη σχέση γονέας 1. Νομίζω ότι ανοίγει και υπάρχει ένα πρόβλημα. Ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό ότι αυτοί οι δύο διακριτοί ρόλοι υπάρχουν ακόμα και στα ομόφυλα ζευγάρια. Δηλαδή, τα ομόφυλα ζευγάρια σαφώς υπάρχει κάποιος ο οποίος παίζει περισσότερο αρσενικό, ενεργητικό ρόλο, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το ορίσουμε ωστόσο, και από εκεί και πέρα κάποιος ο οποίος παίζει περισσότερο τον θηλυκό ρόλο, σαφέστατα μέσα στη συγκεκριμένη συμβίωση. Νομίζω λοιπόν ότι η υποβάθμιση σε απλά νούμερα λέει κάτι και είναι κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι επικίνδυνο. Για να δούμε τι ρυθμίζει, τι έρχεται να ρυθμίσει σε επίπεδο Γαλλίας, επαναλαμβάνω, αλλά επειδή είμαστε μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, νομίζω ότι καλώς τίθενται τέτοια ζητήματα για να διευρύνεται και ο δικός μας τέλος πάντων άξονας. Τι ζητήματα επιλύει? Λοιπόν, για να αποδραματοποιήσουμε λίγο τη συζήτηση, καταρχήν έρχεται να διευθετήσει, όπως γνωρίζω, θέματα σχολικών εγγράφων απλά και μόνο το συγκεκριμένο νομοθέτημα όπως ψηφίστηκε στη Γαλλία. Επομένως, αφορά τα σχολικά έγγραφα, δηλαδή σχολικούς καταλόγους, εξουσιοδοτήσεις των γονέων. Επομένως, δεν γίνεται κουβέντα για περαιτέρω διάσταση του συγκεκριμένου θέματος. Δεύτερον, θα πρέπει να ξέρουμε ότι, μάλλον ξέρουμε, αλλά πρέπει να επισημάνουμε ότι διάφορες μορφές οικογένειας ή μάλλον διαφορετικές μορφές οικογένειας υπάρχουν και στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για να μην πω ανέκαθεν. Δηλαδή έχουμε μονογονεϊκές οικογένειες, δηλαδή οικογένειες με ένα γονέα, έχουμε οικογένειες με ομόφυλων ζευγαριών τα οποία έχουν παιδάκι του ενός από τους δύο γονείς από προηγούμενο γάμο. Έχουμε οικογένεια την επιμέλεια του παιδιού που την επιμέλεια του παιδιού την έχει αναλάβει ο παππούς ή η γιαγιά. Επομένως, δεν έχει να κάνει, δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίζουμε φοβικά. Σχολικά έγγραφα και τέτοιου είδους δημόσια έγγραφα, αν υποτεθεί ότι πρέπει να γίνει ρύθμιση έτσι ώστε να μπορεί και ο παππούς και η γιαγιά ή ο ένας γονιός να μπορεί να δηλώσει και να εγγράψει το παιδί του χωρίς να αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα ή καμία διάκριση. Επομένως, άλλη διάσταση που έχει πάρει με τη γενικότερη συζήτηση και με τα διάφορα σχόλια που διαβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλο αυτή που στην πραγματικότητα έχει το νομοσχέδιο όπως πέρασε από τη Γαλλία, από την Εθνική Συνέλευση και πρόκειται να περάσει από τη Γερουσία για να γίνει νόμος. Αν δεν περάσει από τη Γερουσία θα πρέπει να επανακατατεθεί. Λοιπόν, πρέπει να γίνουν βήματα προς μία κατεύθυνση έτσι ώστε διακρίσεις όπου κι αν υφίστανται να έρονται. Και δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί ως προς αυτό. Υπάρχει μια διαφορετική κοινωνική πραγματικότητα και πρέπει να αντιμετωπίζεται. Με ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις είμαστε εδώ να τις συζητήσουμε. Θα μπορούσε να υπάρχει, κύριε Κουτρουμπή, κάποιος τρόπος που να καλύπτει αυτή τη μορφή της οικογένειας χωρίς να επηρεάσει τις υπόλοιπες? Ή και εκεί για διάκριση θα μιλούσαμε? Νομίζω ναι. Γιατί με το γονέα σε ένα γονέα δύο αντιλαμβάνεστε. Δεν θα πάψει κανείς να, στη Γαλλία καταρχήν, και βεβαίως εμάς γιατί δεν έχει τέτοιο το θέμα, να φωνάζει τον μπαμπά μπαμπά και τη μαμά μαμά. Η πλειοψηφία των Γάλλων, όπως διάβασα και όπως είναι αλήθεια,
αποτελείται από ετερόφιλα ζευγάρια. Mm-hmm. Επομένως δεν τίθεται κανένα θέμα ως προς αυτούς. Το θέμα τίθεται ως προς τη δυνατότητα που δίνεται σε άλλες μορφές οικογενειών να δηλώνουν τα στοιχεία τους και να παρουσιάζονται ενώπιον των δημοσίων αρχών. Mm-hmm. Πώς θα μπορούσαν να προστατευτούν τα παιδιά, κύριε Λίλη, τέτοιων ζευγαριών, τέτοιων οικογενειών? Γιατί φαντάζομαι ότι η Εκκλησία περιλαμβάνει τους πάντες. Δεν ξεχωρίζει αν ένα παιδί είναι από την παραδοσιακή μορφή της οικογένειας ή αν είναι από μια διαφορετική μορφή. Είπαμε εδώ πέρα αρκετές μορφές. Τα παιδιά πάντοτε, ανεξαρτήτως ποιος είναι ο γονέας ή πώς θα ονομάζεται αυτονομικά, πάντοτε είναι παιδιά, πρόσωπα για την Εκκλησία και τα αντιμετωπίζει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Έχει διαφωνίες σε συγκεκριμένα ζητήματα όσον αφορά μια κοσμοαντίληψη που υπάρχει στην σύγχρονη κοσμική κοινωνία. Αλλά όσον αφορά τα παιδιά και το πώς πρέπει να υπάρχουν, σίγουρα είναι πρόσωπα, ξέρετε, Θεού. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτό το θέμα μας γυρίζει ένα-δύο βήματα πίσω, για να κάνουμε δηλαδή τον απολογισμό ένα-δύο βήματα πίσω. Τι εννοώ? Εννοώ ότι στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, έχουμε ένα παιδί το οποίο είναι μέλος οικογένειας με μόνο δύο μπαμπάδες ή με μόνο δύο μαμάδες. Αυτό το παιδί με κάποιο τρόπο δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτό να το έχει κατοχυρωμένο? Μήπως ξαναγυρνάμε στη συζήτηση αν δέχεται ή δεν δέχεται η Εκκλησία τα ομόφυλα? Αυτό προσπαθώ να αντλήσω σαν πληροφορία. Η νομική κατοχύρωση και κάποια προβλήματα που έρχονται συγκεκριμένα, mm-hmm, είναι θέματα της πολιτείας τα οποία η Εκκλησία δεν ανακατεύεται. Και αυτό της πολιτείας είναι το θέμα, ναι, αλλά έχει ανοίξει ο διάλογος. Αλλά η πολιτεία το βλέπει με διαφορετικό τρόπο από ότι η Εκκλησία έρχεται σε συγκεκριμένα νομικά ζητήματα να διευθετήσει κάποια προβλήματα, mm-hmm, για τη δημόσια τάξη. Μπορεί, λέτε, δηλαδή, να επηρεάσει αυτό το νομικό ζήτημα, να επηρεάσει κομμάτια που σχετίζονται άμεσα με το κομμάτι της θρησκείας? Εάν επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό, βέβαια. Δηλαδή, αν είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό και αν έρθει εδώ κάτι αναλόγως με τον τρόπο που θα έρθει, σίγουρα η Εκκλησία θα πάρει μία άποψη, θα πει τη γνώμη της. Η γνώμη της, αναμφισβήτητα στο γενικό πλαίσιο, δεν θα είναι θετική, δεν μπορεί να συμφωνήσει. Στα συγκεκριμένα νομικά ζητήματα όμως που αφήνει μια συμβίωση ενός ομόφυλου ζευγαριού μετά από 35 χρόνια συμβίωση, που θα πρέπει κάπως να διευθετήσει κληρονομιές, εκεί πέρα δεν έχει λόγο η Εκκλησία, είναι καθαρά, ούτε λέει κάτι. Η αντίδρασή της πάντα είναι σε γενικό πλαίσιο κοσμοθεωρίας και αντίληψης για το γάμο, τον άνθρωπο. Τα συγκεκριμένα νομικά δεν τα αγγίζει. Το παιδί που δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένα νομικά μόνο, αλλά είναι ο καρπός και πρόσωπο, αυτό το βλέπει σαν μέλος κανονικό και το βαπτίζει. Η μόνη της αντίδραση είναι στον ανάδοχο. Mm-hmm. Για τους γονείς δεν έχει πρόβλημα. Όποιοι και να είναι, κανονικά το παιδί και το δέχεται και το κατοικεί και το βαπτίζει. Πάμε λίγο παρακάτω. Κύριε Παπα-Νικολάου, μήπως τελικά η συζήτηση πηγαίνει στο κατά πόσο δεκτική και ανοιχτή είμαστε στα ομόφυλα ζευγάρια? Νομίζω ότι τα ομόφυλα ζευγάρια είναι μια πραγματικότητα. Προσέξτε, που έχουν παιδιά. Που έχουν παιδιά, επίσης, mm-hmm, είναι μια πραγματικότητα. Προφανώς είμαστε δεκτικοί. Προφανώς είμαστε ανοιχτοί, προφανώς πρέπει να γίνουμε ανοιχτοί, προφανώς πρέπει να είμαστε δεκτικοί. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, όλη η διαδικασία, νομίζω τώρα, μας βρίσκει λίγο σκεπτικούς, σίγουρα όχι φοβικούς. Μας βρίσκει σκεπτικούς ως προς το κατά πόσον τελικά όλο το πρόσωπο μειώνεται σε νούμερα, σε αριθμούς. Mm-hmm. Εκεί είμαστε λίγο περισσότερο σκεπτικοί. Και τελικά σκεπτικοί. Αυτά που έρχεται να διευθετήσει είναι πολύ πιο δευτερεύουσα σημασία από αυτά τα οποία θα προκαλέσει. Ακριβώς. Αυτό που έρχεται να διευθετήσει είναι δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με αυτό το οποίο θα προκαλέσει. Ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι το κατά πόσον υπάρχει συμβίωση ομόφυλων ή ετερόφυλων ζευγαριών, σίγουρα. Νομίζω το πρόβλημα είναι ότι πηγαίνουμε σιγά σιγά σε μια άφιλη κοινωνία. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, μια κοινωνία η οποία δεν έχει φύλο. Και αυτό το οποίο έρχεται να νομοθετήσει αυτή τη στιγμή μας βρίσκει σίγουρα σκεπτικούς, όχι φοβικούς, επαναλαμβάνω, ως προς το κατά πόσον τελικά πηγαίνουμε σε μια κοινωνία στην οποία δεν υπάρχει φύλο. Και αυτή η διαφορετικότητα υπάρχει. Και όπως έλεγα προηγουμένως, υπάρχει ακόμα και μέσα στα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, και στα ίδια τα ομόφυλα ζευγάρια, τα οποία νομίζω ότι και με βάση τα νομοθετήματα μπορούν να υιοθετήσουν κάποιο παιδί, μπορούν να έχουν κάποιο παιδί, μπορούν να αναθρέψουν κάποιο παιδί, και σύμφωνα μάλιστα με τις στατιστικές, δεν φαίνεται ότι τα παιδιά τα οποία έχουν αναθραφεί από ομόφυλα ζευγάρια έχουν μεγαλύτερη ποσοστά παραβατική συμπεριφορά ή ψυχοπαθολογία σε σχέση με τα υπόλοιπα ζευγάρια. Αλλά ωστόσο, ούτε και κάτι τέτοιο υπάρχει. Ναι, ούτε και κάτι τέτοιο υπάρχει. Ωστόσο, νομίζω,
Αυτό το οποίο μας βρίσκει περισσότερο σκεπτικούς είναι στο ότι τελικά όλη αυτή η διαδικασία ουσιαστικά μειώνει το πρόσωπο και το κάνει απλά νούμερο, το κάνει απλά αριθμό. Έστω και σε πρώτη φάση στο νομικό πλαίσιο. Δεν ξέρω πόσο πρέπει να είμαστε σκεπτικοί. Πώς θα μπορούσαν να διασφαλιστούν αυτά τα παιδιά σε νομικό πλαίσιο? Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι με το να πάρει την απόφαση ένας ομόφυλος γονέας με έναν έτερο ομόφυλο τέλος πάντων άνθρωπο να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί, με όποιους τρόπους τέλος πάντων μπορούν να το κάνουν αυτό, είναι σαν να παίρνουν και την ευθύνη να μπορούν να εξηγήσουν στο παιδί του φέρνοντάς το στον κόσμο και μεγαλώνοντάς το μέσα σε μια τέτοια μορφή οικογένειας. Θα αναρωτιόταν κανείς την ευθύνη του άλλου να προετοιμάσει το δικό του παιδί. Θα έρθει και στο δικό μου το παιδί που στο κάτω-κάτω της γραφής πατέρας του και μητέρα του είμαι και στα χαρτιά γιατί δεν μπορώ να φαίνομαι? Σίγουρα είναι. Πώς θα μπορούσε όμως και αυτό να διασφαλιστεί από τη μία την κοινωνία η οποία δεν μπορεί να εξαιρέσει, δεν μπορεί να χωρίσει και να μοιράσει τους ανθρώπους σε παιδιά ομόφυλων, σε παιδιά ετερόφυλων ζευγαριών κλπ. Ξέρετε, είμαι σκεπτικός απέναντι σε νομοθετήματα τα οποία έρχονται να βρουν μια κοινωνία προετοίμαστη απέναντι σε κάτι τέτοιο. Και όταν λέω να βρουν μια κοινωνία προετοίμαστη ως προς το κατά πόσον τελικά η ίδια η κοινωνία θα μπορέσει να αντιδράσει, θα μπορέσει να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες, ούτως ώστε να μιλούμε για παιδιά τα οποία έχουν ψυχική ανθεκτικότητα, για τα παιδιά αυτά δηλαδή είναι παιδιά ομόφυλων ζευγαριών, είτε τα παιδιά ετερόφυλων ζευγαριών, νομίζω ότι θα πρέπει η νομοθεσία να έπεται ουσιαστικά. Αυτό ίσως το ερώτημα το μεγάλο το είχα και εγώ. Αυτό το οποίο νομίζω, το οποίο υπήρξε τώρα, ήταν μια ίσως γρήγορη κίνηση. Δεν ξέρω για ποιους λόγους από εκεί πέρα. Δεν ξέρω κατά πόσον τελικά είναι τυχαίο το ότι η Γαλλία έχει τα προβλήματα που έχει το τελευταίο χρονικό διάστημα με το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Ωστόσο, νομίζω ότι ίσως ήταν μια βιαστική κίνηση απέναντι σε μια κοινωνία η οποία παρουσιάζεται απροετοίμαστη και δεν έχουν υπάρξει ακόμα οι ζυμώσεις οι οποίες θα μπορέσουν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και παρόμοια θέματα, έστω και σε νομικό επίπεδο σε πρώτη φάση. Που δεν ξέρω πόσο ουσιαστικό αυτό ανοίγει και σε κάποια άλλα επίπεδα, σε δεύτερη φάση, όλη αυτή η κατάσταση. Έτσι. Και να κατοχυρώσει ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλει να ρυθμίσει. Ακριβώς. Κύριε Κουτρουμπή, ρωτώ. Τελικά η νομοθεσία και νομικές ρυθμίσεις είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει να κατοχυρώσει η Γαλλία. Το κομμάτι το κοινωνικό όμως, δεν θεωρείτε κι εσείς, σαν άνθρωπος, σαν επιστήμονας, ότι θα έπρεπε να προηγηθεί αυτή τη νομική επί της ουσίας κατοχύρωση? Δηλαδή, είναι πιο εύκολο για το παιδί να μπορέσει να διαχειριστεί ότι στο σχολείο θα το ρωτάνε οι συμμαθητές του πώς λένε τον μπαμπά σου και πώς λένε τη μαμά σου και εκείνο θα πρέπει να πει ότι έχω μόνο δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες ή ότι η οικογένειά μου έχει αυτόν τον πυρήνα, ή είναι πιο δύσκολο στα χαρτιά να βρεθεί μία φόρμουλα που θα λέει αν όχι γονέας ένα, γονέας δύο, γονείς? Επομένως, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Μιλάμε καταρχήν, όπως τίθεται το θέμα, για ένα γραφειοκρατικό ζήτημα. Που έρχεται να αντιμετωπίσει μια κοινωνική πραγματικότητα υφιστάμενη. Σωστά. Επομένως, δεν ακολουθεί η νομοθεσία την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα κοινωνική έχει ήδη διαμορφωθεί. Και για να το κάνω λίγο πιο έτσι εύληπτο, θα έρθω στη συζήτηση που έγινε πριν κάποια χρόνια για το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ των ομόφυλων ζευγαριών. Τα ίδια ακούσαμε. Οι ίδιες ενστάσεις κατατέθηκαν, τον ίδιο φόβο εξέφρασαν οι ίδιες πλευρές. Η πολιτεία όμως ήρθε, θεσμοθέτησε και θα πρέπει να σημειώσω εδώ για να ακούσουν και οι τηλεθεατές ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας με μια πρόσφατη απόφασή του έκρινε ότι ο συγκεκριμένος νόμος για τη συμβίωση, για το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ομοφύλων ζευγαριών είναι συνταγματικός. Μάλιστα. Ότι δεν μπορούμε το δικαίωμα στην προσωπικότητα και στην ιδιωτικότητα το συνταγματικά κατοχυρωμένο έκφαση του οποίου είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν μπορεί να υφίσταται κανενός είδους διάκριση. Επομένως, σωστά θεσμοθέτησε η πολιτεία το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια, ακριβώς διότι υπάρχουν και τα ομόφυλα ζευγάρια έπρεπε να παρουσιάζονται ως κάποιοι ενώπιον των αρχών οποιοδήποτε κράτους. Δεν μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν, αλλά δεν τους αναγνωρίζουμε δικαιώματα γιατί δεν έχουν τελέσει γάμο μεταξύ τους. Ήρθε λοιπόν ο νόμος αυτός και έλυσε αυτό το πρόβλημα.
Η θέσπιση λοιπόν της εναλλακτικής μορφής συμβίωσης δεν θίγει συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα όπως είναι του γάμου. Ξέρετε κάτι, προσέφυγε και η Εκκλησία κατά του νόμου για το Σύμφωνο Συμβίωσης. Και επ' αυτού λοιπόν έκριναν οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι δεν θίγονται ούτε τα δικαιώματα του γάμου ούτε της οικογένειας. Ακριβώς για τους λόγους αυτούς. Η θέσπιση εναλλακτικών μορφών συμβίωσης δεν θίγει ούτε το γάμο, ούτε την οικογένεια. Επίσης, παρουσιάστηκαν εν όψη της συζήτησης που έγιναν στοιχεία και δημοσκοπικές έρευνες που έδειξαν ακριβώς το αντίθετο από ό,τι ισχυριζόταν η άλλη πλευρά. Δηλαδή ότι δεν ήταν ακριβώς η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας αντίθετη με τη θέσπιση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, παρά τα όσα αντιθέτως υποστήριζαν η πλευρά της Εκκλησίας. Mm-hmm. Δηλαδή προσκομίστηκαν έρευνες που αποδείκνυαν ότι το 55% περίπου ποσοστό δεν είχαν κανένα πρόβλημα της κοινωνίας. Δεν είχαν πρόβλημα το Σύμφωνο Συμβίωσης. Κύριε Λίλη, αυτόν τον κόσμο τον ακούει η Εκκλησία? Πιστεύετε ότι πρέπει να τον ακούσει? Εσείς οι θεολόγοι το εισπράτετε αυτό από την κοινωνία, ότι είναι έτοιμη να πάει λίγο παρακάτω, ίσως με πιο αργά βήματα? Πάντα η Εκκλησία ακούει και πρέπει να ακούει τον κόσμο, αλλά και πάντα έχει τη δική της άποψη πώς τον βλέπει. Καταλαβαίνει ότι ο κόσμος βλέπει διαφορετικά τα πράγματα, γιατί το νομικό δεν είναι πάντα, δεν συμφωνεί με το εκκλησιαστικό, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Mm-hmm. Αλλά παρότι σέβεται και με όλους συνεργάζεται και ποτέ δεν επιβάλλει με τη βία την άποψή της, πάντα όμως τη λέει για να δείξει ότι βλέπει εντελώς διαφορετικά τον άνθρωπο, όχι ως νομικό πρόσωπο, δευτερευόντως αυτό, αλλά εκκλησιαστικό πρόσωπο. Γι' αυτό δεν επεμβαίνει ποτέ επίσημα, ούτε εξουσιαστικά, αλλά ήσυχα πάντα εκφράζει την αντίδρασή της. Αυτό κάνει πάντα. Όσο οι νόμοι έχουν αλλάξει πάρα πολύ και τα συντάγματα έχουν αλλάξει και τα πολιτεύματα, με όλα έχει συνεργαστεί. Με κανένα δεν έφερε αντίρρηση, δεν επέβαλε δικό της πολίτευμα, αλλά πάντοτε όμως είχε τη δική της γνώμη που την έλεγε ήσυχα. Και σε αυτό το ζήτημα, πάντοτε θα λέει μέχρι το τέλος, να κατοχυρώσουμε δικαιώματα. Σίγουρα είναι αντισυνταγματικό να βάλουμε άνδρας-γυναίκα. Βάζουμε άνθρωπος, νομίζω έτσι είναι συνταγματικά πήγε, γιατί είχε γίνει μια προσφυγή και έβγαλε αντισυνταγματικό το Συμβούλιο Επικρατείας και μάλιστα και ένα νομοσχέδιο σχετικά τελευταία. Όμως, επειδή το βγάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν έχει τη δική της γνώμη. Δεν ενοχλεί κανέναν όμως, γιατί λέει ήσυχα. Αυτό κάνει πάντοτε. Απλά να θυμίσουμε ότι δεν υπήρχαν μόνο αντιδράσεις για τα σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και για ετερόφιλα ζευγάρια. Και εκεί πέρα ακόμα, λογικής, και μέσα στο γάμο και τον ίδιο το γάμο, mm-hmm, είχαμε μόνο ετερόφιλα. Πολύ διαφορετικά βλέπει η Εκκλησία το γάμο, mm-hmm, ως γεγονός εκκλησιαστικό για τη Βασιλεία των Ουρανών, και πολύ διαφορετικά το βλέπει η πολιτεία. Και εκεί διαφωνεί σε πάρα πολλά πράγματα την πολιτεία. Γιατί η πολιτεία διευθετεί πράγματα κοινωνικά και νομικά για τη δημόσια τάξη. Είναι εντελώς διαφορετικό. Κύριε Παπα-Νικολάου, για να κλείσουμε. Τελικά αυτή η συζήτηση ανοίγει σε χρόνο που είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε σε αυτή? Είπατε πριν από λίγο ότι μάλλον ήρθε λίγο νωρίτερα. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον ήρθε λίγο νωρίτερα και έχω την αίσθηση ότι γι' αυτό λόγο ίσως και για μια ακόμα φορά η ελληνική κοινωνία και προφανώς και η γαλλική κοινωνία σε ένα σημείο βρίσκεται αρκετά διχασμένη απέναντι σε κάτι τέτοιο. Προφανώς νομίζω ότι θα διευθετηθεί κάποια στιγμή μέσα από αυτό το χωνευτήρι που λέγεται κοινωνία, που σιγά σιγά χωνεύει το οτιδήποτε καινούριο έρχεται, θα χωνευτεί και αυτό σαν διαδικασία, ίσως. Ξέρετε κάτι, και θα σας διακόψω και ζητώ συγγνώμη. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πρόοδος είναι αυτή που τη δείχνουμε στα ομόφυλα ζευγάρια, τη δείχνουμε στα παιδιά των ομοφυλόφιλων ζευγαριών, mm-hmm, αλλά που μας πάει δεκαετίες πίσω, όταν βλέπουμε ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχει ένα ρεύμα της ακροδεξιάς. Αυτά, ξέρετε κάτι, και λογικά γεννούν ερωτήματα. Πώς ένα παιδί ενός ομόφυλου ζευγαριού θα νιώσει μέσα στο σχολείο που... Τι ακριβώς, δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι προοδευτικός είναι αυτός ο οποίος θα είναι υπέρ της αναγνώρισης των παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, αλλά ταυτόχρονα θα εκφράζει ακροδεξιό λόγο? Νομίζω ότι είναι εποχή ακριβώς αρκετά συγκρουσιακή, εποχή στην οποία έχει χαθεί ο προσανατολισμός, εποχή στην οποία σαφώς όλα αυτά είπατε αρκετά έτσι, εποχή των άκρων ίσως σε ένα σημείο.
Το σίγουρο είναι, ξέρετε, ότι μια σωστά θεμελιωμένη οικογένεια, και όταν λέω σωστά θεμελιωμένη οικογένεια, προφανώς δεν εννοώ οικογένεια η οποία έχει να κάνει μόνο με ετερόφυλα ζευγάρια, προφανώς, αλλά και ομόφυλα ζευγάρια. Είναι μια οικογένεια η οποία θα μπορέσει να μπολιάσει τα παιδιά της ακριβώς με όλο αυτό το κομμάτι της ψυχικής ανθεκτικότητας που έλεγα προηγουμένως. Ξέρετε, κάποια χρόνια πριν, ακόμα ως νεόκοπος ψυχολόγος, όταν βρέθηκα σε κάποιο συνέδριο, μας είχαν μιλήσει για το 2020, το οποίο ως ο νου που έρχεται, ότι η κατάθλιψη θα είναι το δεύτερο νόσημα μετά τα καρδιοαγγειακά νοσήματα. Ο τότε πρόεδρος της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας, ακαδημαϊκός και μετέπειτα υπουργός, καθηγητής Στεφανής, ένας, ο κυριότερος ίσως αν θέλετε λόγος, τον οποίο είχε εξηγήσει το συγκεκριμένο φαινόμενο, είναι η διάλυση της οικογένειας η οποία θα έρθει. Δεν ξέρω πόσο τελικά σιγά σιγά πάμε σε καινούργιες μορφές οικογένειας. Διαλύεται η οικογένεια και διαλύεται η οικογένεια και πάλι επιστρέφω στο να πω όχι επειδή υπάρχουν οικογένειες με ομόφυλα ζευγάρια, αλλά διαλύονται η οικογένεια σαν δεσμός. Διαλύονται οι δεσμοί της οικογένειας και αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο προβληματικό που ίσως οφείλει να μας προβληματίσει σιγά σιγά σε μια καινούργια κατάσταση που έρχεται. Και ίσως άλλες εποχές με κοινές αντιλήψεις όπως αυτές που φαίνεται ότι ακριβώς αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη την Ευρώπη, να επικεντρώνονται σε ένα κλίμα ξενοφοβίας, εγώ θα σπεύσω να το πω, προσωπική εκτίμηση, μάλλον ανθρωποφοβίας. Σίγουρα. Δεν θέλω να αφήσω ασχολίαστο λίγο το τελευταίο, την τελευταία παρατήρησή σας για την ακροδεξιά στην Ευρώπη και σε αντίθεση με την προοδευτική προσέγγιση συγκεκριμένων θεμάτων. Και το ένα λοιπόν πρέπει να κάνουμε, να προσπαθήσουμε σαν κοινωνίες ευρωπαϊκές να προστατευτούμε από αυτή την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά και να προστατεύσουμε τα ατομικά δικαιώματα της κοινωνίας. Χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σας ευχαριστώ, ναι, κύριε Λίλη, για τελευταία κουβέντα. Επειδή μέσα στην Ευρώπη είμαστε μια οικογένεια με τα ίδια δικαιώματα όλοι και πρέπει να πορευτούμε μαζί, θα ξεχωρίσουμε πάρα πολύ και στην πρωτοτυπία που έχει κάθε λαός. Νομίζω ότι η Ορθοδοξία για μας, που είναι εντελώς ξένη με τη Γαλλία και είναι λογικό πολλά πράγματα και να δούμε διαφορετικά, είναι πολύ βασικό για να μας δώσει αυτή την πρωτοτυπία. Πρέπει να την κρατήσουμε ως κορυνό οφθαλμού, νομίζω, στην Ενωμένη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι δώσαμε τροφή για να συζητήσουμε αρκετά θέματα το επόμενο διάστημα. Δεν είναι εύκολες αυτές οι συζητήσεις που ανοίγουν, ιδιαίτερα όταν γίνονται σε τέτοιο ψύχρεμο και ουσιαστικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ θερμά. Εμείς ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.